Με την έλευση του Φεβρουαρίου, σταμάτησε όλη η βοήθεια που προσέφερε στους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Λωρίδα της Γάζας η Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την Διεθνή Ανάπτυξη USAID. Παγώνει έτσι η χρηματοδότηση ακόμα και σχεδίων ή προγραμμάτων που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Αυτό το project σταματά και αυτό μας επηρεάζει με πολύ αρνητικό τρόπο. Ήμασταν αισιόδοξοι στην αρχή, αλλά τώρα είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Οι μαθητές πλέον δεν έχουν μέρος για να πάνε και αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι να αναζητούν ένα άλλο σχολείο 7 χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Όμως ο δρόμος για αυτό το σχολείο είναι κλειστός από τις κατοχικές δυνάμεις. Οπότε θα καλύπτουν με τα πόδια αυτά τα 7 χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο τους. Την διακοπή της χρηματοδότησης ζήτησε η ίδια η Παλαιστινιακή Αρχή φοβούμενη νομικούς κινδύνους. Αιτία, η διορία ως τις 31 Ιανουαρίου που έδινε η νέα νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, βάσει της οποίας οι αποδέκτες ξένης βοήθειας θα είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε προσφυγές στην Αμερικανική δικαιοσύνη με κατηγορίες σχετικές με την τρομοκρατία.